Οι υψηλές θερμοκρασίες που φτάνουν στον Ευρωπαϊκό Νότο από την έρημο Σαχάρα δεν λένε να υποχωρήσουν και η Ιταλία είναι αυτή που πρώτη δέχεται τις επικίνδυνες συνέπειες του αφόρητου καύσωνα. Σε πολλές περιοχές ο υδράγγυλος έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, την ώρα που οι πυροσβέστες αγωνίζονται να αντιδασεύσουν τις φλόγες σε περισσότερα από 80 μέτωπα φωτιάς. Η Γαλλία μπορεί να μην αντιμετωπίζει το οξύ πρόβλημα των πυρκαγιών όπως η Ιταλία, όμως από χθες το απόγευμα οι Γάλλοι βιώνουν το δικό τους καύσωνα, αφού η θερμοκρασία αυξήθηκε από 8 έως 12 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Όσοι δεν κατάφεραν να φτάσουν σε παραλίες για να δροσιστούν, προτίμησαν τις όχθες του Σικουάνα, ενώ την τιμητική τους είχαν και τα δημόσια πάρκα, όπως και οι αίθουσες με κλιματισμό. Στην επαρχία Σίτσουάν της Κίνας, οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα, καθώς δεν έχει σταματήσει να βρέχει τις τελευταίες 4 ημέρες. Δυνάμεις του στρατού και εθελοντές προσπαθούν με κάθε τρόπο να απομακρύνουν με ασφάλεια πολίτες από τις πληγές στις περιοχές. 240 σπίτια καταστράφηκαν και περισσότεροι από 700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στη Βόρειο Κορέα εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχές. Μεγάλες ζημιές έχει υποστεί και η πρωτεύουσα Πιονγκιάνγκ, εκεί όπου η στάθμη του νερού σε πολλές περιοχές έφτασε το 1 μέτρο. Την ίδια ώρα, το σπάνιο φαινόμενο της δημιουργίας υδροστροβίλων καταγράφηκε σε βίντεο στη λίμνη Μίσιγκαν των ΗΠΑ.